μόνη αλλαγή που προχωρά είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Και εκεί όμως ο δρόμος της κυβέρνησης δεν είναι χωρίς εμπόδια. Η πιο εμβληματική ιδιωτικοποίηση της περίοδου γίνεται την ημέρα που καταραίει η Lehman Brothers. Το κλίμα είχε γίνει βαρύ τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς η κυβέρνηση είχε ισχυρή πλειοψηφία και υπήρχε μια επίθεση τότε από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ορισμένων μίντια για το βατοπέδι και άλλα θέματα. Είχατε αργήσει με την Ολυμπιακή? Αργήσει. Όταν ανέλαβα, ο Καραμαλής μου είπε «Θέλω να μου τελειώσει το θέμα μέσα σε 3 μήνες». Και του είπα «Εντάξει, αλλά αν θες πρέπει να βρεις άλλον υπουργό να το τελειώσει σε 3 μήνες». Κοιτάξτε, δεν είμαι στα κινούμενα σχέδια. Είμαι υπέρ της ταχύτητας. Αλλά μόνο στα κινούμενα σχέδια τελειώνουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με 8.000 ανθρώπους, όταν θες να πετάει η εταιρεία, όταν θες να συμφωνήσουν οι Βρυξέλλες, όταν θες να βρεθεί άνθρωπος να αγοράσει ένα πράγμα το οποίο μπαίνει 1 εκατομμύριο την ημέρα μέσα και να μην κληρονομήσει επομένως τα χρέη και να μην αγοράσει και τα χρέη. Ξέρετε ότι πιστεύω σε αυτό που κάνω. Ξέρετε ότι είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, εγώ το θεωρώ ως πατριωτικό μου καθήκον. Να βρεθεί μια λύση επιτέλους σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της Ολυμπιακής που μας ταλαιπωρεί 30 χρόνια. Οι πιλότοι μου είπαν την Κυριακή που θα δεις τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε αν έχεις την ίδια άποψη που έχεις τώρα. Γιατί προφανώς αυτό λειτουργούσε με διαφόρους από τους προκατόχους μου. Δεν μου το είπαν τυχαία. Πράγματι, την Κυριακή δημοσιεύτηκαν διάφορες δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι ο κόσμος δεν θέλει την παρέμβαση αυτή. Και αργότερα δημοσιεύτηκαν και άλλες δημοσκοπήσεις. Είχε κατρακυλήσει η δημοτικότητά μου. Ήμουν υπουργός 2 μηνών και ήμουν ο δεύτερος αντιπαθέστερος υπουργός της κυβέρνησης. Επομένως, εγώ έπρεπε να αντέξω ψυχολογικά. Κυκλοφορούσαν διάφορα τότε στους διαδρόμους, γραφόντουσαν και στις εφημερίδες. Νέα Μαριέτα μας προέκυψε. Η Μαριέτα είχε αναστατώσει με τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση. Μας προέκυψε νέα Μαριέτα για την Ολυμπιακή. Είσαι τη σετία το τσιράκι, κατζιδάκι, κατζιδάκι. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια μακρά, δύσκολη προσπάθεια για την σωτηρία της Ολυμπιακής και για το πέρασμά της σε μια καινούργια εποχή. Ο μεγάλος αυτός ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος αναλαμβάνει από σήμερα να οδηγήσει την Ολυμπιακή σε μια νέα εποχή. Με κόντρα τον αέρα, στο τέλος τα καταφέραμε, εκεί που χάναμε κάθε χρόνο 350 εκατομμύρια ευρώ για την Ολυμπιακή, τώρα εισπράττει το κράτος από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ετησίως 250 εκατομμύρια ευρώ.